ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο θα πάμε παρέα στη Σαντορίνη. Είμαι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και υπάρχουν διάφορα μικροπροβλήματα. Πρώτα, η πτήση μας με διβολωτέ έχει καθυστέρηση και δεν ξέρουμε τι ώρα θα ξεκινήσει. Έχει ήδη μία ώρα καθυστέρηση. Επιπλέον, είχα ένα πρόβλημα με το εισιτήριο, ενώ μου είχε έρθει ένα εισιτήριο από μια ταξιδιωτική το οποίο συνοδευόταν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι έχω βαλίτσα 7 κιλή και τη τσάντα μου. Εδώ στο check-in μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι βαλιτσούλα και πλήρωσα 29 ευρώ. Τις προηγούμενες μέρες είχα και άλλες ατυχίες, έχω βγάλει κρυθαράκι στο μάτι. Έβαλα μία κρεμούλα και εύχομαι μέχρι αύριο να μπορώ να ξαναφορέσω φακούς, γιατί ήδη τρεις μέρες είμαι με γυαλιά και με κουράζουν γενικότερα εμένα τα γυαλιά. Αυτά που λέτε, ελπίζω να περάσουμε καλά σε αυτό το ταξίδι, γιατί γενικά πολλές αναποδιές συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, σας κάνω τώρα ένα room tour. Καλά, η πτήση είχε τρομερή καθυστέρηση, παιδιά. Λοιπόν, με το που μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, δεξιά είναι το μπάνιο. Εδώ έχει μια καμπίνα, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι τα κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μονό. Γεια σου, Χριστινάκη. Μια μικρή ντουλάπα και ένα μικρό καθευστάκι. Ευτυχώς έχει πιστολάκι, γιατί δεν είχα πάρει μαζί μου νατική καραθάνου. Νομίζω δικό σας είναι πιο ωραία. Μονά είναι τα δικά σας, τρία μονά. Δεν έχει ψυγείο εδώ. Πώς δεν έχει, δεν αποκλείεται. Για άνοιξε εκεί. Πώς έχει από κάτω, το πάνω είναι τέτοιο. Ναι, αποκλείεται να μην είναι. Σούπερ. Εκεί πέρα κάτω είναι και το ψυγείο. Πολύ ωραία. Το ξενοδοχείο που κλείσαμε λέγεται Hotel Antonia και ήρθαν και μας πήραν από το αεροδρόμιο με έξτρα χρέωση φυσικά. Είμαστε 6 άτομα, οπότε κλείσαμε 2 τρίκλινα. Είπαμε να βγούμε μία βόλτα στα Φυρά για να τα δούμε. Είναι 2 το βράδυ και έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Ήρθαμε στη καλδέρα για να δούμε τη θέα το βράδυ, όμως θέλουμε οπωσδήποτε να τη δούμε και το πρωί. Εδώ μπροστά μας έχει ένα μπαρ, στο οποίο μπορείς να πάρεις και κοκτέιλ take away. Είναι πανέμορφα, είναι πανέμορφα. Απλά, ανυπομονώ να δω αυτή τη θέα και το πρωί. Καλημερούδια με τύφλος ο ήλιος. Μόλις ξύπνησα, θέλω να πάω να πάρω καφέ και να δούμε πως είναι τα Φυρά την ημέρα. Βγήκα από το ξενοδοχείο και πάω να πάρω κάτι να φάω. Έχει αρκετή ζέστη. Σταμάτησα στα McDonald's να πάρω ένα καφέ και είχαν μόνο ζεστό, οπότε πήρα και ένα ποτήρι με παγάκια για να βάλω μέσα τον αμερικάνο μου. Νερό δεν πήρα και παντού θα είναι πανάκριβο. Ο συγκεκριμένος καφές κόστιζε στα McDonald's 3 ευρώ και 10 λεπτά. Και είναι takeaway. Σαντορίνη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα τη βόλτα μας μέσα στα στενά των Φυρών. Θέλω να πάω λίγο καλυτέρα για να βγάλω έτσι και ένα πιο ωραίο πλάνο. Και στη συνέχεια θα πάω πίσω στο ξενοδοχείο γιατί θα πάμε με τα κορίτσια στην παραλία.
Καθώς περπατούσα, έφτασα στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και κάθομαι τώρα εδώ και απολαμβάνω αυτή τη μαγευτική θέα. Όσο όμορφα είναι εδώ, ρε παιδιά, πω, πω πανέμορφα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα στο καθεδρικό ναό, να δούμε πώς είναι. Πολύ ωραίος ήταν ο καθεδρικός ναός. Τώρα κατεβαίνω τα σκαλοπάτια από την άλλη έξοδο για να πάω στην καλυτερά. Και ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι πως η θέα είναι τόσο μαγευτική όσο την βλέπουμε στις φωτογραφίες. Απέναντι πρέπει να είναι η θηρασιά, το δυσπρόσιτο νησάκι με βάση τα μούρια των εκπαιδευτικών. Φτάσαμε στο Καμάρι και κατευθυνόμαστε προς την παραλία. Ήρθαμε με το τίμιο το κτέλ και εισιτήριο 1,60. Άρα 20 λεπτά έχει δρομολόγιο. Γενικά το κτέλ της Σαντορίνης νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλά δρομολόγια και οι αποστάσεις είναι σχετικά κοντινές. Είδα ότι για Καμάρι έχει ένα 20 λεπτά κτέλ, τόσο στο πήγαινε όσο και στο έλα. Τι ψωνίζεις, τι κοιτάς? Κοιτάω λίγο το παρεό, ήθελα, θέλω να πάρω, είναι παρεό. Ρε παιδί μου, τέτοια συνωμοταξία. Αυτό το 90s με χρώματα 90s. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβες, και αυτό είναι έτσι λίγο. Έχει πολλά τέτοια εδώ. Psychedelic. Γεια και εκεί. Εντάξει, θα τα βρεις παντού, δεν είναι. Γενικά το Καμάρι νομίζω ότι μου φαίνεται λίγο πιο ωραίο από τα Φυρά, ίσως επειδή στα Φυρά είχε πάρα πολύ κόσμο. Και τα μαγνητάκια είναι πιο φθηνά εδώ από ό,τι στα Φυρά. Έχει μαύρο βότσαλο λόγω ηφαιστείου και από ό,τι μας είπαν όλες οι παραλίες εδώ είναι κάπως έτσι, εκτός από την κόκκινη. Βούτυξα μία φορά σε αυτή την παραλία και έχω να πω ότι μπορεί να έχει μαύρο βότσαλο κάτω, αλλά μέσα είναι ένας πολύ μεγάλος βράχος και γλιστράει πάρα πολύ, το οποίο είναι όμορφο. Έχει κύμα, είναι καθαρά τα νερά, αλλά αυτός ο βράχος είναι επικίνδυνος, θαρώ. Μέχρι εδώ που είναι η πέτρα είμαστε μια χαρά, παραπέρα γλιστράω. Οπότε θα αφήσω τώρα την κάμερα για να κάνω έτσι μια πολύ καλή φουτιά. Ελπίζω να ακούγομαι από το κύμα. Φεύγουμε από την παραλία και πάμε κάπου να φάμε. Ήρθαμε στην ταβέρνα που λέγεται Αμέλεια. Γιατί είχε πολύ καλή κριτική στο TripAdvisor. Με παραδοσιακό
κρασί Σαντορίνης. Για να δούμε. Εγώ θα βάλω ροζέ τελικά. Ουσία. Εγώ πήρα. Είναι παραδοσιακή Σαντορίνη. Πάρ' το ψωμάκι. Κι άλλο ποτήρι. Το ροζέ ωραίο. Τίμιο. Λευκοπύρες. Καλό το λευκό. Η φάβα είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τη λατρεύω. Αλλά μπορώ να πω ότι η μπαμπά μου είναι πιο καλή φάβα. Μπορώ να το πω. Όχι, κάνει πάρα πολύ καλή φάβα ο μπαμπάς μου, παιδιά, δεν υπάρχει. Μάγειρες είναι. Είναι παραδοσιακό η φάβα. Μπαμπά, η φάβα σου είναι καλύτερη, να τα λέμε αυτά. Χρόνια καλά, καλά. Ήρθαμε 14 του μηνό, 15 του μηνό, είναι 1000. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Μας έπιασε το βράδυ, φεύγουμε από το εστιατόριο. Η εξυπηρέτησή τους ήταν καταπληκτική. Άξια παίρνουν το 4,8 του TripAdvisor, μας κέρασαν και γλυκό, ρεβανί με παγωτό, τίμιο, πολύ ωραίο. Τίμιο, πάρα πολύ καλό. Και τώρα πάμε στο λαϊκό το κτέλ για να γυρίσουμε πίσω στα φύρα. Γιατί είμαστε λαϊκά παιδιά. Γιατί είμαστε λαϊκά παιδιά πάνω απ' όλα και το 1,60 είναι πολύ τίμιο το κτέλ από τα 100 ευρώ την ημέρα της ενοικίασης στο αυτοκίνητο. Shop Σαντορίνης. Α, 2 ευρώ το έχει, θα πάρω ένα. Και εδώ έχει με γάλα γαϊδούρας και αργανόλι. Και εσύ πώς θα περίμενε τα μαγνητάκια. Κάναμε καλοκαίρι. Α, να το ρε παιδιά, αυτό είναι. Με το Volcano Black Shop. Αυτό θα πάρω που είναι με το ηφαίστειο. Καθαρίζει σε βάθος ρε. Pure olive oil with volcanic lava. Είναι με λάβα. Καθαρισμός και απολέπιση 100% φυσικό σαπούνι με λάδι, ελιάς και ηφαιστειακή λάβα. Και 5 ευρώ είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Έχω ξαναδοκιμάσει εγώ μαύρο σαπούνι γενικά και κάνει φοβερό καθαρισμό. Α, εδώ έχει πολύ ωραία σαπούνια που φτιάχνονται εδώ στη Σαντορίνη. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Έχει ιδανικό σχήμα για μασάζ το σώμα. Το οποίο κοστίζει 5 και αυτό ρε εσύ. Να πάρω λες ένα και για το σώμα. Είδατε τι ωραία φαίνεται και από εδώ. Είναι αεροδυναμικά. Εδώ το πρωί ήρθα εγώ και ήταν πάρα πολύ ωραία που φαίνονταν όλο το μπλε. Καλά, η θέα είναι απλά μαγευτική. Είναι το νηστό ερωτευμένο. Ναι. Και εγώ ξέρω ότι όποιος έρχεται στον Σαντορίνη χωρίζει. Για γυρίστε λίγο πίσω. Δεν ξέρω. Εμείς πως άραμε. Γεια μας. Cheers. Θέλεις ένα μανιτάρι. Αχ, είναι τόσο όμορφο. Καλημερούδια από την Ία. Σηκώθηκα πρωί-πρωί και ήρθα εδώ γιατί θέλω να δω τι μαγευτική θέα. Πίστευα ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο τέτοια ώρα γιατί είναι περίπου 9 το πρωί. Όμως έχει
πάρα πολύ κίνηση. Έβαλα ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Και από κάτω φοράω το μαγιό μου, γιατί μετά θα πάω κατευθείαν για μπάνιο στην παραλία. Σήμερα ο καιρός δεν μας τα λέει πολύ καλά. Το πρωί, όταν ξεκίνησε από φυρά, είχε συννεφιά. Και λέω, Θεέ μου, μην μου πεις ότι θα βρέξει. Τρεις μέρες ήταν στο Σαντορίνη, να μην έχουμε καλό καιρό. Αλλά βλέπω ότι τώρα εδώ έχει μία αντιλιά. Ελπίζω να βγει σε λίγο ο ήλιος. Νομίζω πως την είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι στα φυρά. Νομίζω πως είναι από τα ωραιότερα μέρη που έχω πάει στη ζωή μου. Είναι πραγματικά πανέμορφα εδώ. Τέλεια φαίνεται. Πω πω. Η θέα φαίνεται μοναδική. Το κακό είναι ότι έχει τρομερή υγρασία αυτή τη στιγμή. Αλλά δείτε λίγο. Θέλω να καθίσω κάπου για καφέ, αλλά δεν ξέρω αν θα βρω κάτι αυτή την ώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ κόσμο στα μαγαζιά. Να ρίξω μια ματιά σε αυτό το μαγαζάκι. Μήπως με περιμένει αυτό το τραπεζάκι. Εκεί στο βάθος κάνουν φωτογράφηση. Παλιό ζωή. Κάθισα εδώ για να πιω ένα καφεδάκι. Μα τι υπέροχη θέα είναι αυτή. Ήρθαμε στο περίβολο για μπάνιο και σήμερα είμαστε εδώ σε αυτές τις ξαπλώσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι για Σαντορίνη είναι πολύ οικονομικές. 10 ευρώ η ξαπλώστρα, 20 ευρώ το σετάκι. Φαίνεται πολύ καλύτερη η θάλασσα σε σχέση με το καμάρι και ανυπομονούμε να βουτήξουμε. Λέω να κάνω και underwater λήψη σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία εδώ σήμερα. Ωραία μαγιά. Ευχαριστώ.
Σε εμάς μιλάει. Α, καρτσέρ, είχαμε να βάλω αντιλιακά τη δίκα, θα το ξοδέψεις. Λοιπόν, μας έφερε το κατάλογο και μόλις συνειδητοποιώ πόσο οικονομική είναι η καφέτα, θα μου πεις όμως πλήρωσες έξτρα και την ομπρέλα. Θα σου πω κι εγώ, έχεις έρθει στην Σαντορίνη. Είναι μαύρη η άμμος κάτω και φαίνεται και η θάλασσα μαύρη. Είναι χοντρή άμμος, οπότε τέλεια, θα ευχαριστούμε μπάνιο σήμερα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, πολύ πέτρα έχω δει. Πάρα πολύ ωραία η παραλία. Κάμασα, ένα, δύο, τρία. Ας βάλουμε λίγο αντιλιακό. Έχω βάλει σε αυτό το βαζάκι αντιλιακό για να μην έχω θέμα στο αεροδρόμιο. Α, τι είναι αυτό που φοράς? Αντιλιακό, ωραία. Απλά το έχω βάλει σε τέτοιο μπουλάκι για να μην έχω θέμα στο αεροδρόμιο. Πήρα αντιλιακό, μου είχα βάλει και λίγο σίμερ μέσα. Α, μαρμελάδα μια. Λοιπόν, έβαλα και λίγο γκλίτερ μέσα στο αντιλιακό για να είμαι πιο γκλιτερένια στην παραλία. Α, αυτή η μαρμελάδα είναι το γκλίτερ. Η Μαρία λέει είναι μαρμελάδα. Έχω βάλει λίγο σήμερα μέσα για να έχω και λίγο γκλίτερ στο σώμα. Αχ, τι ωραία. Βέβαια, αυτό το αντιλιακό έχω την αίσθηση ότι με κάνει να μην μαυρίζω. Σούπερ. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Από το πρωί φαίνεται η μέρα. Ότι θα είναι καλή. Το πρωί ξέρετε τι συννεφιά είχε. Μία υγρασία, ένα πράγμα, απίστευτο. Ευτυχώς άνοιξε ο καιρός. Τι πήρα την πυρίτσα μου εγώ. Τελικά αυτό το beach bar είναι πάρα πολύ οικονομικό, παιδιά. Η μπύρα είχε περίπου 3 ευρώ. Φεύγουμε από την παραλία και πάμε να φάμε σε μία ταβέρνα που είδαμε εδώ στην παραλιακή της Περίσσας. Στο TripAdvisor είχε πάρα πολύ καλές κριτικές. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι και από κοντά. Πω, πω τέλειο, ε! Να εγώ μαζί με μια φτιάκο πρόσωπο. Εδώ είναι πολύ luxurious το beach bar. Κατάλαβα. Κρεβάτι είναι ουρανός. Wow. Θα πάμε σήμερα στο Σάββας Ποπάι. Εντάξει. Πολύ ωραίο, ε. Μας άξιζε. Πάντως όλα τα πιάτα είναι ένα και ένα. Πες, Σοφία, ποιος μας έστειλε εδώ. Μπράβο στο τριαντάφυλλο που μας έστειλε. Να είναι καλά το πιρκέβι, δεν το... Πεντανόστιμα, έτσι. Τσιν τσιν. Όχι, καλό καλοκαίρι. Καλημερούδια από τη μία της Σαντορίνης. Ξύπνησα πρωί και ήρθα εδώ γιατί χθες μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να απολαύσω ένα καφέ με αυτή την υπέροχη θέα. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάω στο μαγαζί που πήγα και χθες και να πιω ένα καφέ με αυτή την υπέροχη θέα. Λοιπόν, διάλεξα σε ποιο σπίτι θα μείνω την επόμενη φορά που θα έρθω στο Σαντορίνη. Σε εκείνο και κάτω που έχει την υπέροχη θέα και την πισινούλα. Not. Μα τι υπέροχα πλάνα τραβάω τέλος πάντων σε αυτό το vlog. Αχ, είναι απίστευτα μαγευτική η θέα. Αφήστε με εδώ για πάντα. Uh-huh.
Νομίζω ότι σήμερα έχει περισσότερο κόσμο. Κάθισα στο ίδιο καφέ που κάθισα και χθες. Έχω παραγγείλει ήδη το καφεδάκι μου και πραγματικά απολαμβάνω τη θέα και ηρεμό. Εδώ απέναντι είναι μια κοπέλα η οποία κάνει φωτογράφηση και φοράει ένα τέλειο γκρι νηφικό φόρεμα. Πανέμορφη και αυτή και το φόρεμά της. Μόλις βρήκα και το δημοτικό σχολείο της Ίας. Εννοείται ότι αν δουλεύεις εδώ, δεν μένεις εδώ. Μάλλον μένεις σε κάποιο άλλο σημείο της Σαντορίνης και έρχεσαι καθημερινά είτε με τη συγκοινωνία είτε με το αυτοκίνητό σου. Συγκοινωνία δεν ξέρω βέβαια αν έχει το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, τώρα το καλοκαίρι έχει πολύ καλή συγκοινωνία εδώ στη Σαντορίνη. Λοιπόν, ήρθα στο Blended Flight, το οποίο βρίσκεται με το που μπαίνει στην Ία και πρόκειται για ένα πραγματικά ξεχωριστό χώρο στον οποίο μπορείτε να δείτε σε 3D μια ξενάγηση στο νησί. Θα μας μιλήσει τώρα εδώ ο υπεύθυνος ο Αλέξανδρος για αυτόν εδώ το χώρο και για την εικονική πραγματικότητα που προσφέρει. Έχουν επίσης καταπληκτική θέα. Καλώς ήρθες και μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ μαζί μας. Είμαι ο Αλέξανδρος. Και εδώ παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία όπου σε ένα virtual περιβάλλον, σε ένα ύπταση πάνω από το νησί, έχουμε περιπλάνηση στις παραλίες και στα πιο ψαγμένα μέρη του νησιού, ξενάγηση στο ηφαίστειο και πολλά κρυμμένα σημεία της Σαντορίνης. Και στο τέλος καταλήγουμε που παρουσιάζονται 7 premium κρασιά για εσάς και αυτούς που αγαπάτε. Εδώ ο χώρος είναι πραγματικά πανέμορφος, μπορείτε να απολαύσετε το κρασί σας έχοντας αυτήν εδώ τη θέα που πραγματικά είναι μοναδική. Θα δούμε λίγο τώρα το 3D, ναι. Πώς λέγεται? Είναι ένα VR 180 μοίρες experience. Ωραία, πάμε να το δούμε λίγο. Αυτό είναι το VR. Χρησιμοποιούμε το καλύτερο headset της αγοράς από τη Meta, το Quest 2. Το κακό είναι ότι δεν θα μπορούν να το δουν οι φίλοι σου στα social. Δεν πειράζει, θα έρθουν εδώ όσοι έρθουν στη Σαντορίνη για να το δοκιμάσουν και να το δουν. Επίσης υπάρχει και ένας διαγωνισμός καθημερινός όπου δύο τυχεροί που κάνουν follow τη σελίδα του Blading Fly στο Instagram κερδίζουν τη ξενάγηση. Λοιπόν, φοράς τη μάσκα, την προσαρμόζεις στο πρόσωπό σου κατάλληλα για να έχεις καλύτερη εμπειρία. Και είναι σαν να πετάς με ελικόπτερο πάνω από το νησί και κάποιος ξεναγός, εδώ ψηφιακός, σε ενημερώνει για τα πάντα και τα πιο ψαγμένα μέρη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε αυτή τη μάσκα και να δούμε αυτή την εικονική πραγματικότητα και τη ξενάγηση στο νησί. Στο υπέστη ότι πήγαμε. Α, φανταστικό, ε! Είναι λες και είσαι από ψηλά μέσα σε κάποιο ελικόπτερο και βλέπεις έξω από το νησί. Το νησί, φοβερό. Αυτά είναι από ντρόουν, ε. Με την καλύτερη ανάλυση αυτή τη στιγμή της τεχνολογίας. Along the caldera, many hotels and
Πραγματικά είναι σαν να είσαι σε ελικόπτερο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα αυτή τη ξενάγηση, πραγματικά η εμπειρία ήταν μοναδική. Στο ηφαίστειο δεν προλαβαίναμε να πάμε, οπότε είδα το ηφαίστειο μέσα από αυτή τη τρίτη ξενάγηση. Τα πλάνα είναι από drone και νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ελικόπτερο και βλέπεις το σημείο από ψηλά. Είναι υπέροχη, πραγματικά αν έρθετε Σαντορίνη, να έρθετε οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αυτό το χώρο. Και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Αν ήταν βράδυ θα απολαμβάναμε τα κρασιά μας, αλλά τώρα θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας γιατί είναι πρωί. Και όμως έχω ένα εξαιρετικό semi-dry rosé που είναι all time white. So, έναν επισκέπτη που είχα πριν λίγες ημέρες ήταν από τη Νέα Υόρκη και μου είπε πως ξέρεις δύο μέρες στο νησί και ήταν με την οικογένειά του, πως δεν είχε τη δυνατότητα να πάει να τα δει όλα αυτά. Ναι, οπότε... ναι. Και η μύθη πολύ ωραία. Συνδέουν τον νησί και με τα ιστορικά του στοιχεία. Είσαι και σε ένα τόπο που δημιουργεί μύθους όμως, α. Λοιπόν... ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις. Καλώς να ήρθες, λοιπόν. Να παρακαλώ. Είναι ένα εξαιρετικό all day semi dry. Στην υγειά σου, λοιπόν. Στην υγειά σου, αγαπητή. Και τι αρώματα έχει, πω, τέλειο. Νιώθεις μήπως τη φράουλα. Ασύρτικο, 80%, μαντιλαριά 20%. Το ασύρτικο είναι ο ambassador των σταφυλιών της Σαντορίνης. Υπέροχο είναι. Taste the volcanic terroir. Πραγματικά υπέροχο. Το acidity και το minerality το νιώθεις. Υπέροχο, υπέροχη γεύση. Αυτό είναι το μοναδικό τερουάρ της Σαντορίνης, λοιπόν. Τέλειο, παιδιά, αν έρθετε να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο κρασί. Υπέροχο, υπέροχες γεύσεις και αρώματα. Όλοι εδώ έχουμε πραγματικά ιστορία. Αυτή η τεχνική είναι μια αρχαία τεχνική, ίσως και 2.500 ετών. Οι άνθρωποι που αγαπούν εδώ το νησί, οι αγρότες του νησιού που ασχολούνται με το σταφύλι, επινόησαν αυτήν εδώ τη μοναδική τεχνική. Αυτή η τεχνική είναι 2.500 ετών. Όπου όπως βλέπεις είναι σαν αγκαλιά. Αγκαλιά γιατί, για να προστατεύει τους καρπούς μέσα, το σταφύλι. Mm. Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανέμους εδώ και πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Οπότε με τα φύλλα και με το σχήμα αυτό προστατεύεται το σταφύλι. Α, πολύ ωραίο, ε! Και εδώ έχουμε τα 7 premium κρασιά που μπορείτε να δοκιμάσετε μαζί με την ξενάγηση. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μοναδική εμπειρία και για τις μοναδικές γεύσεις κρασιών που παρέχεις. Ένα μας και δικιά μας. Ήρθαμε στον περίβολο για μπάνιο, είναι μεσημέρι προς απόγευμα και χαλαρώνουμε εδώ στην παραλία παρέα με μία μπύρα. Πολύ ωραία είναι και η θάλασσα. Μας άρεσε γενικά αυτή η παραλία, οπότε ήρθαμε και σήμερα. Πολύ ωραία. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες. Και δεν είναι όλη η Σαντορίνη πανάκριβη. Έχει πράγματα να κάνεις και πιο οικονομικά. Σας έδειξα και μερικές ιδέες σε αυτό το βίντεο. Εννοείται ότι αν θέλεις μπορείς να παζαμείνεις σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει 1000 ευρώ. Αλλά μπορείς να μείνεις και σε ένα πιο οικονομικό δωμάτιο, όπως επίσης μπορείς να καθίσεις σε μια luxurious ξαπλώστρα και να πληρώσεις 50 και 60 ευρώ το άτομο. Έτσι μπορείς να έρθεις και εδώ στον περίβολο και με 15 ευρώ να κάνεις το μπάνιο σου και να απολαύσεις το καφέ σου ή το ποτό σου. Σήμερα είναι τελευταία μέρα για εμάς. Μετά από εδώ θα πάμε για φαγητό. Το βράδυ μια βόλτα στα Φυρά και αύριο πρωί-πρωί πετάμε για Θεσσαλονίκη. Πολύ μου άρεσε αυτή η θάλασσα. Και δεν είναι πολύ κρύα όπως η Σάμο. Ήρθαμε και σήμερα στο Σάββας Παπάι, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ χθες. Κάναμε όμως κράτηση πριν έρθουμε και έχουμε καλύτερο τραπέζι. Ό,τι θέλετε, το πίνω πάνω σας. Χωριάτικες. Θέλετε να το πάρουμε δύο χωριάτικες.
Εγώ θα φάω λιγουίνι γιατί χθες ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Μάλλον όλοι λιγουίνι θα φάμε σήμερα γιατί μας άρεσε πάρα πολύ χθες. Εντάξει, ήταν πολύ δυνατό πιάτο, ε. Και τσιγαρίδες, ε. Και τα μύδια. Λιγουίνι θαλασσινών, λοιπόν. Το πήγες πάρει. Το πήγες πάρει και δίπλα χθες. Και ήταν μυστικό τον τότε. Τώρα είναι ένα δείγμα. Όχι και εμένα μ' άρεσε χθες, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε. Μυρίστε λίγο πρώτα, τέλειο είναι. Λοιπόν, τα λέμε σε πέντε. Ωραία. Για το γέρι μου τρώω. Να τρέχεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό που κάνω, να τρώω αυτά τα λιγκουίνια. Όλοι οι θάλασσες είναι πιάτο. Τέλειο. 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 Είμαστε ένα YouTuber, γι' αυτό είναι. Πολύνα Beauty. Πολύνα Beauty. Follow και subscribe. Εννοείται. Σε ένα δουλεύουμε. Ποιο είναι το κορίτσι. Δεν έχει ένα αλλιώ. Θέλω να πάρω δύο μαγνητάκια για να έχω ενθύμιο από τη Σαντορίνη. Εγώ δύο θέλω πάντως. Θέλω να πάρω. Μ' αρέσει και η καρδούλα. Ωραία η καρδούλα, ε. Ποιο ωραία είναι αυτό. Βαλί, τσάρβαν και δεν σωστά. Α, είναι και ανάγλυφο. Λοιπόν, μία καρδούλα θα πάρω σίγουρα. Σε εσάς θα πληρώσουμε. Καλημέρα. Είναι 5 το πρωί και ετοιμαζόμαστε για το αεροδρόμιο. Κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το vlog γιατί τελειώνει αυτό το ταξίδι. Θα πάμε με ένα βανάκι το οποίο μας έκλεισε το ξενοδοχείο. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μας και κλείνουμε βαλίτσες όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε το λεωφορείο να έρθει για να πάμε στο αεροδρόμιο. Αυτό το βανάκι περιμένει μας. Τι ώρα δερμάτινα καθίσματα είναι αυτά. Ναι. Ταυτότητες, εισιτήρια, αυτά όλα από τα πήγαμε. Το σκυλάκι είναι σαν να κάνει ελεύθερο στον κόσμο. Του κοιτάει έναν όλου με τι σειράδε. Εσύ εκεί τι φάση είσαι, λέει. Θα πληρώσει ή όχι, δεν του κοιτάει.